να προχωρήσουμε στο θέμα της Άντζελας Δημητρίου. Είναι καλά η Lady? Καλά είναι η Lady. Και σήμερα έχουν τζενεράλε, γιατί αύριο έχουν πρεμιέρα στον Μπαρμπαρέλα με τον Δήμο Αναστασιάδη, να ξέρετε. Το καλό είναι ακόμα μια περίπτωση που θεωρώ ότι η δουλειά θα κάνει και σε εκείνη καλό, ναι, ψυχολογικά. Ήδη τις κάνει. Δηλαδή επιστροφή στα πράγματα, έτσι, να ανεβεί στην πίστα, να πιάσει το μικρόφωνο, να τραγουδήσει, να... θα φτιάξει την ψυχολογία της, πιστεύω. Και χτες έκανε πρόβα, εμείς δεν την είδαμε, να ξέρετε. Αλήθεια. Είχε κάνει νωρίς. Τι ώρα πήγε? Είχε κάνει νωρίς πρόβα η Άντζελα, μας την έσκασε. Ένα τροπάρα. Ναι. Γιατί επίσης θα γίνει πάλι έτσι ένα κάλεσμα για τις κάμερες αύριο κατά τις 10 το βράδυ. Πριν ξεκινήσουν δηλαδή, γιατί νομίζω βγαίνουν και λίγο νωρίτερα τις Τετάρτες στο μαγαζί. Λένε κατά τις 10.30, αλλά πριν τις 12 αποκλείεται. Ναι, αλλά και Τεταρτιάτικα? Ναι. Θα το πηγαίνουν 12. Για τα μπουζούκια 12 η ώρα νωρίς είναι. Είναι νωρίς 12 η ώρα. Για Τετάρτη όχι. Διαδουλεύει ο κόσμος την Πέμπτη. Ακριβώς. Ναι, αλλά έχουμε θυμάστε μια εποχή, παιδιά. Άλλο το μια εποχή, μην πούμε. Δεν βγαίναμε μια Δευτέρα. Δεν βγαίναμε μια Δευτέρα και μας φαίνονταν περίεργο. Είμαστε και 20 χρονών. Όχι, δεν ήταν η ηλικία μας. Ποιος διαφορά με ρούλα μου. Τι τρελαίνεστε, παιδιά. Ήταν τα Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ και σήμερα με υπήρχαν καλά μπουζούκια θα πήγαινα. Προσέχετε τι λέτε σε αυτό το νεανικό πάνελ της ελληνικής τηλεόρασης. Ναι, κύριε Ζούρα μου. Λοιπόν, η Άντζελα, για να το ξεκαθαρίσουμε το χτεσινό, δεν υπάρχει φυσικά κανένα θέμα με το Δήμο Αναστασιάδη. Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο λόγο που απουσίασε. Δεν ήταν και επίσημο ουσιαστικά το κάλεσμα, και έπρεπε να σταθεί δίπλα σε ένα πρόσωπο από το περιβάλλον της που είχε μία ανάγκη, είχε ένα θέμα και έπρεπε να σταθεί στο πλευρό του. Πάντως δεν πήγε αυτό το μυαλό μας ότι υπήρχε θέμα με το Δήμο, πήγε το μυαλό μας όλο ούτε ότι με το δεν μαγαζί, πήγε για να μην καπελώσει, ας πούμε, την press conference του μαγαζιού, επειδή θα τη ρώταγαν για το γνωστό θέμα. Αυτό πίστεψαν πολύ, ότι ξέρεις ότι κάνεις μια πρεμιέρα. Σου λέει όμως ο Νίκος Γεωργιάδης ότι έπρεπε να σταθεί σε ένα κοντινό της συγγενικό πρόσωπο. Τι ζωδίο είναι η Άντζελα? Λέων. Λιονταρίνα, βεβαίως. Έχει τον πλανήτη πάνω από το του οίκου. Έχει τον πλούτο απέναντί της. Έχει πλούτο απέναντί. Έχει πλούτο απέναντί. Μερικές φορές είναι επαγγελματική κίνηση. Και όλα μπερδεύονται γλυκά. Γιατί ο Κάρολος μας την πάτησε. Όταν κυκλοφορεί κάτι γύρω από το όνομά σου που συζητιέται τόσο πολύ. Ο Κάρολος έχει σελήνη. Είναι επαγγελματική συζήτηση. Περίμενε πριν πάμε στο Buckingham να παραμείνουμε λίγο στην Ελλάδα και πάμε μετά και στον ασθενή βασιλιά. Λοιπόν, είναι μερικές φορές επαγγελματική κίνηση από έναν άνθρωπο που μονοπολεί τη δημοσιότητα λόγω κάποιων γεγονότων να μην θέλει να καπελώσει εντός αγωγικών την πρεμιέρα. Αλλά η Άντζελα ποτέ δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί είναι βασίλισσα και σε εμφανίσεις. Ναι, αλλά επειδή δεν θα θέλει να παρασυρθεί να απαντήσει, και φαντάζομαι ότι σήμερα το βράδυ δεν θα απαντήσει, γι' αυτό κάποιοι είπαμε ότι μπορεί γι' αυτό να μην πήγε.